Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο να υποδεχθούμε τηλεφωνικά και ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μας κάνει να μιλήσει στο κανάλι μας τον καθηγητή Πρίτανη του Άλμπα, τον κύριο Νίκο Τραβλό. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι από το SBC. Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές και στους θεατές μάλλον. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και η πρώτη μου ερώτηση είναι αναφορικά με τη διεθνή κρίση, κύριε καθηγητά. Ένα πρώτο σχόλιο, μία πρώτη εκτίμηση, τα μάτια όλα στραμμένα στο πότε θα εγκριθεί το σχέδιο πόλεμου στην αμερικανική οικονομία και αν θεωρείτε ότι αυτό το σχέδιο είναι αρκετό για να μπορέσει να αποτρέψει το φόβο της ύφεσης στην οικονομία αυτή. Λοιπόν, καταρχήν να πάρουμε να μιλήσουμε για την κρίση. Νομίζω δεν θα διαφωνούσε κανείς ότι είναι μια πάρα πολύ σοβαρή κρίση, ίσως η σοβαρότερη κρίση μετά τη μεγάλη κρίση, το μεγάλο κράκ του 1929. Υπάρχει βέβαια μια ιδιοποιώς διαφορά που για μένα δίνει και μια νότα αισιοδοξίας. Το 1929 αυτό το οποίο συνέβηκε και οδήγησε στην κατάρρευση του συστήματος ήταν ότι ο συνδετικός κρίκος που συνδέει το χρηματοπιστωτικό σύστημα που έχει σχέση με την εμπιστοσύνη των καταθετών ανάμεσα σε σχέση με τις τράπεζες, με όλο το σύστημα, έσπασε σε εκείνο το σημείο και υπήρχαν μαζικές αντιδράσεις μικροκαταθετών και μικροεπενδυτών. Στη σημερινή κρίση, ο κρίκος που έσπασε είναι η κρίση εμπιστοσύνης ανάμεσα στους μεγάλους παίκτες. Ανάμεσα στις τράπεζες, επενδυτικές τράπεζες, εμπορικές τράπεζες, αμοιβαία κεφάλαια, συνεξοδοτικά ταμεία, ασφαλιστικές εταιρείες. Αυτό λοιπόν, κατά την άποψή μου, δημιουργεί μια μεγάλη διαφορά γιατί επιτρέπει στο σύστημα να απορροφήσει σταδιακά τους κραδασμούς. Οι άμεσα χαμένοι εδώ είναι οι μεγάλοι παίκτες, δεν είναι οι μικροί καταθέτες και οι μικροί επενδυτές. Επομένως αυτό σιγά σιγά δίνει την απομονώνει, αν θέλετε, απομακρύνει τον κίνδυνο μαζικών αντιδράσεων του πληθυσμού και επομένως δίνει το χρόνο στις οικονομικές αρχές και στις υποπτικές αρχές να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν προγράμματα εξυγίασης. Σε αναφορικά τώρα με το σχέδιο, δεν ξέρω όλες τις λεπτομέρειες, πραγματικά αποτελεί μια σημαντική ένεση ρευστότητας στο σύστημα και ένα κάλυμα, αν θέλετε, εμπιστοσύνης, δημιουργίας εμπιστοσύνης ανάμεσα στους παράγοντες που καθορίζουν τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Νομίζω ότι θα ξεκαθαριστούν αυτό το τρίμηνο που μας έρχεται και ιδιαίτερα το Σαββατοκύριακο οι λεπτομέρειες. Θα ικανοποιηθούν κάποια από τα αιτήματα των δημοκρατικών, τα οποία έχουν σχέση με το πώς θα κατανεμηθούν οι ζημιές και τι ρόλο θα παίξει το σύστημα στην αναδιανομή πλούτου. Έχω την εντύπωση ότι θα συμφωνήσουν τα δύο μεγάλα πολιτικά κόμματα στην Αμερική σε κάποιες βελτιώσεις του συστήματος και το συγκεκριμένο σχέδιο θα δώσει νότα αισιοδοξίας μέσα στο σύστημα και σταδιακά θα περιοριστεί ο κίνδυνος μαζικών αντιδράσεων. Ένα σχέδιο, όσο καλό και να είναι, έχει και κάποιες επιπτώσεις, έχει κάποιο κόστος. Μάλιστα. Υπάρχει περίπτωση και ο πληθωρισμός να ξεφύγει, υπάρχει περίπτωση να αυξηθούν περαιτέρω τα επιτόκια, αλλά αυτό είναι το κόστος, αν θέλετε, προσαρμογή σε μια νέα πραγματικότητα. Και το χειρότερο. Κύριε Τραβλέ, επειδή ακριβώς θίξατε το θέμα αυτό τώρα της επιπτώσεις και τη νέα εποχή που ανοίγει στην αντίληψη για την οικονομία. Εδώ οι εκτιμήσεις δίνουν ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα στη ΣΥΠΑ θα κινηθεί μεταξύ 1,5-3 δολαρίων. Δηλαδή μπορεί να φτάσει και το 10% του ΑΕΠ. Το δημόσιο χρέος τους θα ανέβει επίσης. Αυτό εδώ έρχεται και αλλάζει τελείως τα όσα έχουν επικρατήσει στα πανεπιστημιακά εγχειρίδια τα τελευταία 30 χρόνια. Πώς το κρίνετε εσείς? Όπως σας είπα, μπορεί τα εγχειρίδια, όπως ξέρετε, λειτουργούν και περιγράφουν καταστάσεις ιδανικές και κάνουν υποθέσεις για τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος και για τον τρόπο που αντιδρούν οι παίκτες του συστήματος
σε συγκεκριμένες κρίσεις. Εδώ το ζητούμενο είναι εάν πρέπει να ληφθούν σημαντικά μέσα και μέτρα για να μην επεκταθεί σε όλο τον κόσμο με αλληλεπιδοτές αντιδράσεις αυτή η κρίση. Επομένως, εδώ είναι δευτερεύουσα σημασίας τα προβλήματα δημοσιονομικής πολιτικής, τα οποία είναι πολύ πιθανόν πράγματι να δημιουργήσουν μεγαλύτερο πληθωρισμό, διότι αυτή η μεγάλη ένεση ρευστότητος κάπου θα ξεσπάσει. Λοιπόν, πράγματι υπάρχουν απόψεις που ανησυχούν ότι ενδεχομένως να ξεφύγει ο πληθωρισμός και μάλιστα δεδομένου ότι το κόστος χρήματος αυξάνει, τα spreads αυξάνουν, η αβεβαιότητα αυξάνει, είναι πάρα πολύ πιθανό να δημιουργεί και μία ύφεση. Οπότε ή μία μείωση της οικονομικής δραστηριότητας. Αυτά όμως είναι αυτές οι επιπτώσεις οι οποίες εκ των πραγμάτων πρέπει να γίνουν αποδεκτές από ένα σύστημα για να μειώσουμε, να περιορίσουμε τις μεγαλύτερες ζημίες. Μάλιστα. Ειδικά τώρα για την Ευρώπη, κύριε καθηγητά, πιστεύετε ότι αντιμετωπίζει το φόβο της ύφεσης? Θα πρέπει να γίνει κάποια ανάλογη κίνηση από τον κύριο Τρισέ ή γενικότερα από τις οικονομίες? Γιατί ήδη βλέπουμε ότι υπάρχει κάθετη μείωση και των καταναλωτικών αγαθών. Σήμερα η είδηση που κάνει το γύρο του κόσμου αφορά αναφορικά με την Ασία ότι τρεις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες στην Ιαπωνία μειώνουν την παραγωγή για τις ΗΠΑ. Γενικά όλος ο κόσμος. Ναι. Είναι μια κατάσταση ηφαισιακή η οποία πραγματικά. Και δεν νομίζω ότι θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα μέσα σε μια τέτοια σοβαρή κρίση. Νομίζω ότι θα δούμε τις επιπτώσεις, θα είναι έμεσες, όχι τόσο άμεσες οι επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία, μέσα τόσο από την μείωση των επενδύσεων λόγω έλλειψης διαθεσίμων, και αυτό οφείλεται, όπως είπα προηγουμένως, στην έλλειψη εμπιστοσύνης ανάμεσα στους μεγάλους παίκτες, άρα αμέσως περιορίζονται τα πιανιακά διαθέσιμα. Δεύτερο, λόγω του ότι αυξάνει ο φόβος, η αβεβαιότητα, τα spreads, ο κίνδυνος δηλαδή, και επομένως και τα spreads, αυξάνει και το κόστος χρήματος, το οποίο από τη δικιά του πλευρά θα μειώσει πάλι τις επενδύσεις. Άρα λοιπόν μία επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ πιθανή. Από την άλλη πλευρά νομίζω ότι υπάρχει overreaction. Πάντα σε αυτές τις καταστάσεις υπάρχει μια υπερβολική αντίδραση. Νομίζω ότι μόλις αποκατασταθεί η ηρεμία στην Αμερική, στις αγορές της Αμερικής, αυτή αφέβεται η ηρεμία θα επαναφέρει τους κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας των διεθνών οικονομιών. Πάμε όμως σίγουρα σε ένα περιβάλλον με χαμηλότερο πληθωρισμό και χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης. Πιστεύω ότι θα γίνει μια διορθωτική κίνηση όλη τη διεθνή οικονομία. Το πόσο θα πάρει μισό χρόνο, ένα χρόνο ή ενάμιση, εγώ δεν μπορώ να το προβλέψω. Πάντως πράγματι δεν θα είναι μια περίοδος περαιτέρω επιτάχυσης των αναπτυξιακών ρυθμών που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα. Κύριε Γαλιτέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και που μιλήσατε στο SBC. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Να είστε καλά.